Την αναγκαιότητα να δοθούν κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θωράκιση των κτηρίων στις ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές, επισημαίνει ο πρόεδρος του παραρτήματος ΤΕ Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλής, με αφορμή τον ισχυρό σεισμό της Ζακύνθου. Ο Βασίλης Αϊβαλής επισημαίνει πως υπάρχει και στην περιοχή μας μεγάλος αριθμός παλιών κτηρίων, τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί με τον αντισεισμικό κανονισμό, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος κατάρρευσης να είναι μεγάλος. Επειδή η ευθύνη βαραίνει τον ιδιοκτήτη για την επισκευή και τη συντήρηση των κτηρίων, ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των κτηρίων, αν και επισημαίνει ότι η νέα γενιά των κτηρίων έχει ανθεκτικότητα και αντοχή. Το πρόβλημα έγκυται με τα παλιά κτίρια, τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί με το νέο αντισεισμικό κανονισμό και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προβούν σε εργασίες συντήρησης επισκευής. Το δομημένο περιβάλλον της πόλης μας έχει δείξει μια ικανοποιητική συμπεριφορά. Προφανώς θα υπάρξουν προβλήματα σε ένα τέτοιο σεισμό. Βέβαια εξαρτάται το που θα γίνει αυτός ο σεισμός. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το αν θα γίνει σε υποθαλάσσιο ή μη χώρο. Σωστά. Και πόσο θα είναι το εστιακό βάθος. Αυτό το οποίο όμως που έχει ουσία κύριε Φλαμή είναι το εξής. Ότι πράγματι στην πόλη μας, όλοι τη γνωρίζουμε, ειδικά στο κέντρο, τα περισσότερα κτίρια είναι παλαιά κτίρια. Είναι κτίρια τα οποία έχουν γίνει πολύ πριν τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Ναι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπήρχε τότε ούτε η τεχνογνωσία, ούτε η νομοθεσία η οποία να βάζει αντισεισμική θωράκιση στα κτίρια. Και όλα αυτά τα κτίρια θα πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα στους συμπολίτες μας για να μπορέσουν να τα θωρακίσουν. Αντισεισμικά. Δεν φτάνει μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση η οποία δίνει ταπεινότητα. Πρέπει να υπάρξει και ενίσχυση για αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα, θα πρέπει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο δίνοντας κίνητρα στον ιδιώτη και στον πολίτη για να θωρακίσει το κτίριό του.